θα σταθώ σε ένα πράγμα μετά το βίντεο. Ναι. Το όνομά σας, το βαφτιστικό όνομα σας είναι Έμιλι. Έμιλι, ναι. Βαφτίστηκα Έμιλι. Έμιλι Ζαχαριάδης. Ζαχαριάδου. Ναι. Έμιλι Ζαχαριάδου. Έτσι, επειδή... Πώς έγινε, πώς προέκυψε στην πορεία το Τσελεστίνα Ντεπέτρο. Και το όνομα και το επίθετο διαφοροποιημένο. Κάπου πρέπει να το άκουσα το Σελεστίνα, Τσελεστίνα. Εν ιταλικό, άρεσε μου, σημαίνει ουρανία, επειδή τραγουδώ όπερα, έτσι είμαι, έχω καλλιτεχνική φλέβα. Άλλαξα το όνομα μου στα χαρτιά, σε διαβατήρια και αλήθεια. Όλα, και υπογράφω με Τσελεστίνα. Σε όλα. Ναι. Α, τόσο εύκολα πας και αλλάζεις το όνομά σου. Στο δικαστήριο, ενορκοδήλωση. Μετά το επίθετο ήταν του πρωησυζύγου μου. Από όταν έπιασα το πρωισυζύγιο μου, κράτησα το, ναι. Και δεν είναι έτσι όμορφα. Ναι, όντως, δεν είναι όμορφα. Ναι. Τσελεστίνα Ντεπέτρο, όντως. Κυρία Ντεπέτρο, θα θέλαμε έτσι να μάθουμε περισσότερα για εσάς, για τα παιδικά σας χρόνια. Ρουμανία, Αρμενία, Κρήτη, καταγωγή. Η προ-γιαγιά μου. Συγγνώμη. Ένα νεράκι, παρακαλώ. Ένα νεράκι, Παντελή μου. Sorry. Ναι, ήταν από τη Ρουμανία. Μετά η οικογένεια... καλά, χάθηκε η φωνή μου τελείως. Ναι, βεβαίως. Τώρα ένα νεράκι έρχεται αμέσως. Ένα νεράκι. Και ένα τσαγάκι, να μα θέλετε. Μην ανησυχείτε, εδώ είμαστε. Θέλω να είστε καλά. Λοιπόν, μετά έρχονται οι συνάδελφοι. Κατέβηκαν κάτω Κρήτη. Και μετά κατέληξα στην Κύπρο. Από τη μεριά του πατέρα μου. Το νεράκι σας παρακαλώ, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι πιείτε λίγο νεράκι, να αισθανθείτε καλύτερα, έτσι να ανοίξετε λίγο η φωνή σας. Ευχαριστώ. Ευτυχώς που δεν είμαι πάνω στη σκηνή να τραγουδώ αυτή τη στιγμή. Γιατί την όπερα. Θα είχατε θέμα, ε. Ναι. θα μας πείτε και γι' αυτό στην πορεία, αλλά για πείτε μας περισσότερο. Άρα, παιδικά χρόνια στην Κύπρο μας. Ναι, γεννήθηκα Κύπρο, Λευκοσία, μεγάλωσα Λευκοσία. Τι θυμάσαι έντονα έτσι από τα παιδικά σου χρόνια? Από τα παιδικά μου χρόνια, τι θυμάμαι? Ήταν όμορφα παιδικά χρόνια. Έτσι θυμάσαι τον εαυτό σου να είναι κάτω από τη Λευκοσία, μου είπες? Ναι, στη Λευκοσία. Στο κέντρο της Λευκοσίας εκεί, στη Φανερωμένη εκεί. Απέναντι από το πάρκο της Ακρόπολης. Ναι. Το πατρικό μου. Θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια, ο αδερφός μου λατρεύει τα ζώα. Ναι. Λατρεύει τα... Και ζήτησε τον πατέρα μου ένα μπουλάκι να το αγοράσει. Είτε παπαγαλάκι, είτε οτιδήποτε. Έτσι, ο πατέρας μου έκλεισε όλη την αυλή με τέλη. Και έβαλε οτιδήποτε πουλιά θέλεις μέσα, έκαμε το γουμά. Το έκανε μεγάλο γκλουβί, ας πούμε. Ναι, τεράστιο. Ναι, ό,τι ήθελες είσαι μέσα. Ύστερα πιάσαμε και σκυλάκια, ύστερα είχαμε 27 γάτους. Μια μέρα χτύπησε την πόρτα ο αδερφός μου και βγαίνει έξω η μητέρα μου και βλέπει ένα μικρό και λέει, ο Παναγιά μου, έναν Irish Setter. Τι είναι αυτό? Σκυλάκι. Ράτσα. Και ακούεις ένα μπε. Και ήταν έφερε ο αδερφός μου ένα... Ναι. Α, δεν ήταν σκυλάκι. Ήτανε προβατάκι. Ναι, κατσίκα μικρή. Οπότε είχαμε και το κατσικάκι. Γενικότερα φιλόζωη όμως. Ναι. Όλοι σας, όλη η οικογένεια. Και σπουδάσατε πολλά θέματα σε διαφορετικές χώρες. Από όπερα, γιόγκα, διαλογισμό. Πείτε μας τα καλύτερα εσείς, κυρία Ντεπέτρο. Εντάξει, πάντα άρεσκε μου η όπερα. Έτσι, ένα παράξενο πράγμα που είχα από μικρή. Άμα έκλεινα τα μάτια μου, άμα ήμουν έτσι χαλαρή, άμα πήγαινα να κοιμηθώ, ακούγα όπερα. Ήταν αντρική φωνή. Ενώ όπερα δεν είχα ακούσει, ας πούμε, ποτέ. Ή πολλές φορές νόμιζα ότι είχα το ράδιο και μετά συνειδητοποιούσα ότι δεν έχω ράδιο ανοιχτό. Α, το ακούγατε. Ναι. Απλά στα αυτιά σας να έχει. Ναι, όπερα. Ναι. Άρα αντιληφθήκατε ότι μάλλον πρέπει να το... Πρέπει να ήταν παλιά ζωή.
ή κάτι, διότι έτυχε να δώσει παλιά μου ζωή, διότι ασχολούμαι και με το διαλογισμό από πάρα πολύ μικρή. Είδατε που, τι ήσασταν στην παλιά σας ζωή, ναι, αν πιστέψουμε στις παλιές τις ζωές, τέλος πάντων, για όσους πιστεύουν. Ναι. Τι ήσασταν εσείς? Τη συγκεκριμένη που είδα, ήμουν ναήτης, υπότης, ήμουν άντρας. Υπότης. Μάλιστα. Φορούσα έτσι άσπρο χιτόν, όπως το λες, με σταυρό κόκκινο. Μάλιστα. Και όταν το είδα ήμουν περίπου 12-13 χρονών, και όταν το είπα στους γονείς μου, αμέσως με έβαλα μέσα στο τάγμα. Διότι εγώ δεν ήξερα, δεν μου είχε μιλήσει κανένας, δεν ήξερα για ναήτες υπότες. Και απλώς το είδα και περιγράψα το. Και οπότε αναγνωρίσαν το γονείς μου αμέσως, επειδή οι γονείς μου έφεραν και το πρώτο τάγμα στην Κύπρο, που ασχολείται έτσι με τα φυσική. Οπότε, ένα λεπτό, οι γονείς σας τους είπατε το όνειρό σας, το τι ήταν όνειρο, πήγαμε στο Κολώσι. Και ξαφνικά μπήκα σε άλλη διάσταση, να πούμε. Μπήκε σε άλλη διάσταση. Ναι, και τους το είπες αυτό και σε... Ναι. Άρχισα να κλαίω, διότι είδα το θάνατο μου βασικά. Και ήμουν έτσι σε πανικό, έκλαιγα. Και ύστερα που συνήλθα, ήμουν στα αγκαλιά του πατέρα μου. Και του είπα τι είδα. Θέλω όμως έτσι λίγο περισσότερο να μου πείτε. Ασχοληθήκατε με όπερα, σοπράνο. Ναι, δραματική κολορατούρα. Και με γιόκα και με χορό. Ναι. Πολλά πράγματα έχετε, η καλλιτεχνική φλέβα. Ναι, το χορό από μικρή, τον μπαλέτο. Τι σας από... ώθησε τότε να βάλετε υποψηφιότητα? Είστε εντελώς σε άλλη διάσταση, να το πω κι εγώ με τους όρους τους δικούς σας. Στον καλλιτεχνικό χώρο. Μέσα στην οικογένεια μου είμαστε πολιτική οικογένεια. Και ο πρόθυος μου ήταν πρέσβης της Ιταλίας στη Ρουμανία, ή της Ρουμανίας στην Ιταλία. Ο παππούς μου ήταν ο Λέανδρος Ζαχαριάδης, συνιδρυτής του DC. Πολύ που την οικογένεια μου μέσα στην πολιτική. Εγώ άρχισα πριν 3 χρόνια, μπήκα στο ΕΛΑΜ, ύστερα έγινα γραμματέας του γυναικείου μετόπου του ΕΛΑΜ. Μάλιστα. Και το πώς πάνε τα πράγματα στην Κύπρο, έτσι ανησυχώ. Και γι' αυτόν είπα, όπως λέω, αν θες κάτι κάνε το μόνο σου, δεν θα κάτσω να περιμένω ή να βλέπω που πάνε τα πράγματα και να με σηκωστώ να προσπαθήσω να βοηθήσω. Κυρία Ντεπέτρο, έχετε θέσει 69 θέσεις. Ναι. Έτσι. Συγκεκριμένα δεν θέλω τώρα να αναλύσουμε, ούτε τηλεοπτικό χρόνο έχουμε, ούτε εκεί θέλω να το πάμε. Να σας ρωτήσω, γιατί 69? Το 69 ήταν απάντηση προς το DC που είχε βάλει 100. Ναι, μπορούσατε να πείτε 70, 75, 80. Ναι, 69. Κρατήσατε το 69 εσείς. Ναι, για να είναι χτυπητών. Ήταν απάντηση κανονική, ας πούμε, ότι δεν είναι το πόσο θα πεις, αλλά να κάνουν διαφορά. Ο αριθμός 69 στις θέσεις σας ποιος είναι? Ποια θέση είναι? Στο 69 νομίζω, θυμάμαι τώρα, νομίζω είχα βάλει κάμποσα πράγματα, δεν ήθελα να φτάσω στο 70 και βάλα διάφορα. Νομίζω πρέπει να είναι το μεταναστευτικό. Ποιο θεωρείτε έτσι, κυρία Ντεπέτρο, το νόημα της ζωής? Ποιο είναι το νόημα της ζωής για εσάς? Να είσαι χαρούμενος, να είσαι με τα άτομα που αγαπάς, να προσπαθείς προς το καλύτερο. Προσπαθείς να καλυτερεύεις τον εαυτό σου. Σωστά. Να βοηθάς τους συνανθρώπους σου. Και θεωρείτε το μεγαλύτερο σας προτέρημα? Είμαι καλός άνθρωπος. Και δυναμική. Δυναμική. Και προσπαθώ να βοηθώ και τους συνανθρώπους μου. Ελάττωμα. Προσπαθώ να κάνω δίαιτα και δεν τα καταφέρνω. Γιατί έχω παιδάκι και πρέπει να μαγειρεύω. Σας αρέσει το φαγητό? Εντάξει, και εμένα μ' αρέσει, κυρία Ντεπέτρο, και εμένα μ' αρέσει. Η αλήθεια είναι να λέγεται, γιατί όχι. Δεν είναι μια απόλαυση το φαγητό? Ναι, μεγάλη απόλαυση. Ακριβώς, ναι. Το έχουμε αυτό, όλες οι γυναίκες, έτσι περισσότερες, έχουμε μια έτσι, αδυναμία στο φαγητό. Γλυκά περισσότερο? Εντάξει, ό,τι μου έρθει, ναι, τα πάντα.
Τα πάντα. Ναι. Ούτε vegan είμαι, ούτε... Αλλά... Απολαμβάνετε το καλό φαγητό, μαγειρεύετε ναι. καλά εσείς. Μαγειρεύω καλά, ναι. Ο πρώην σύζυγός μου νομίζω γι' αυτό με παντρεύτηκε, για τη μαγειρική μου. Νομίζω ότι είναι και για το ότι είστε καλός άνθρωπος, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως στα προτερήματα. Δεν είναι μόνο για τη μαγειρική. Λοιπόν, κυρία Τεπέτρο, ξέρετε πώς θέλω να κλείσουμε. Αν μπορείτε κι εσείς έτσι ως... τραγουδάτε όπερα. Ναι. Ως καλλιτέχνης, μπορείτε έτσι να μας... να ερμηνεύσετε κάτι. Τώρα... Δύσκολο. Τώρα όχι, αν θέλει η Ορχήστρα Κύπρου να ετοιμάσουμε κάτι έτσι επαγγελματικό, να κάνουμε πρόοδες με την κυρία μας Μουσάλα. Ακούει, βεβαίως, να μας ακούει έτσι. Πολύ ευχαρίστως. όπως νιώθετε εσείς, έτσι απλά επειδή θέλαμε εμείς να μοιραστείτε το ταλέντο σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ από καρδιάς που ήρθατε σήμερα στην εκπομπή μας. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, να ευχηθούμε καλές επιτυχίες. Ό,τι θέλετε να γίνει, να το βρείτε στο δρόμο σας, να είναι καλά τα παιδάκια. Είναι δύο παιδάκια, είπαμε. Δύο, ναι. Να τα χαίρεστε, 13 και 10. 13 και 10, ναι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, να αποχαιρετήσουμε και τους φίλους μας, τους φίλους τηλεθεατές που μας παρακολουθούν, κυρία Τεπέτρο. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.